Ο δημιουργός του πολυβραβευμένου La La Land, Ντέμιαν Τσαζέλ, επιστρέφει με μια βιογραφία που έκανε αίσθηση στη Βενετία, το Σαν Σεμπαστιάν και το Τορόντο. Η ταινία Ο Πρώτος Άνθρωπος έχει ως ήρωα τον Νίλ Άρμστρονγκ, τον πρώτο άνθρωπο που περπάτησε στο φεγγάρι, με το Ράιαν Γκόσλινγκ στον κεντρικό ρόλο. Αποκλειστικές δηλώσεις του σκηνοθέτη εξασφάλισε ο Αλέξανδρος Λιζάρδος. Υπάρχουν βιογραφίες που οι ζωές των ηρώων δεν είχαν κάτι το ξεχωριστό, αλλά με ένα τολμηρό σκηνοθέτη μπόρεσαν να μεταμορφωθούν σε μικρά αριστουργήματα. Υπάρχουν επίσης βιογραφίες που προσφέρουν πλούσιο υλικό για κριτική ανάλυση, αλλά στη μεγάλη οθόνη επιλέγονται τα πιο αγιογραφημένα σημεία. Ο πρώτος άνθρωπος βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες, σαν τον άνθρωπο που πλησιάζει τη σελήνη, αλλά ακόμα δεν έχει πατήσει σε στέρεο έδαφος. Ο Ντέμιαν Τσαζέλ, αποφεύγοντας τα ασφαλή μονοπάτια της τζαζ μουσικής αφήγησης, πηγαίνει σε αυτοσχεδιασμούς που απευθύνονται σε τζαζ δυναμική σκηνό, με ανάλογη παιδεία και ανάγκη αλλαγής μέτρου. That maybe we didn't know about elements of his past we didn't know about, and also just try to really show really what those 7-8 years of his life were like, how hard it was, because I think we sometimes take for granted just how insanely difficult and dangerous the mission to the moon really was. Whiplash, La La Land, και τώρα First Man. Ο Ντέμιαν Τσαζέλ επιστρέφει στο φεστιβάλ του Τορόντο για να μας δώσει μια διαφορετική ταινία από τις προηγούμενες, λιγότερη μουσική, περισσότερη δράση και μια βιογραφία που όλοι θα θυμάστε. I think the greatest challenge of the film was knowing that Neil Armstrong's sons were going to see it, and you know they'll be seeing, you know, this is a film about their dad and their mom and them. Like I said, it was like all handheld, like a documentary, and then suddenly I watched the movie and I'm like, whoa! It's massive and vast and beautiful, so mind-bogglingly beautiful. Ο πολυβραβευμένος μουσικός και συνεργάτης του για πολλά χρόνια και βραβευμένος με Όσκαρ Τζάστιν Χόροουιτς, με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας, απολογήθηκε για την παρεξήγηση που ήθελε τον ίδιο να έρχεται στην Ελλάδα ένα χρόνο πριν για να διευθύνει μουσικά την παρουσία της ταινίας La La Land με ζωντανή ορχήστρα. Oh, I'm sorry. I don't know where that came from. I think because I conducted a couple, like I conducted the first one in Los Angeles, and then it went off to other countries and other cities with a touring conductor, and I don't know, maybe there were miscommunications in some of the cities where they thought I was going to be going, but I only did the first one and then a couple later ones, but I'm sorry if people thought otherwise in Greece, but I'm very happy that you guys had the concerts come there, and I hope people enjoyed them. Η ταινία Ο Πρώτος Άνθρωπος ήδη προβάλλεται στις ελληνικές αίθουσες. Και εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις και αμέσως μετά η εκπομπή Focus με καλεσμένο απόψε του Πάνου Χαρίτου, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Στις 11.30 Little Big Lies, η πολυβραβευμένη ξένη σειρά και το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την ΕΡΤ 2 στις 11. Από όλους εμάς, ένα όμορφο βράδυ.